Σήμερα έχουμε μαζευτεί εδώ αυτοαπασχολούμενοι, έμποροι, μικροί βιοτέχνες, επαγγελματίες για να διαμαρτυρηθούμε στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θέλει να προωθήσει η κυβέρνηση, το οποίο στην ουσία θα είναι η ταφόπλακα όλων των μικρών επαγγελματιών και εμπόρων. Δεν φτάνει η δεκαετή κρίση που είχαμε τα περασμένα χρόνια, που η λέξη μνημόνιο έφυγε μόνο σαν λέξη, αλλά οι εφαρμοστικοί νόμοι παραμένουν. Δεν φτάνουν τα 2 χρόνια lockdown που επιβάρυναν όλα αυτά τα οικονομικά προβλήματα που είχαμε. Τώρα έρχεται η κυβέρνηση με αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο να σβήσει όποιες ελπίδες είχε ένας επαγγελματίας να διατηρήσει τη μικρή επιχείρηση ζωντανή, να θρέψει την οικογένειά του, να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις δυσκολίες που βιώνουμε. Σήμερα κάνουμε μια κινητοποίηση, ας το πούμε, μια διαμαρτυρία σχετικά με το νέο νομοσχέδιο, το οποίο δεν χτυπάει κανέναν άλλον παρά μόνο τους μικρούς επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι δεν πάει άλλο. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλη λύση πέρα του ότι να πάρουμε τη λύση στα χέρια μας, την υπόθεση όλη αυτή στα χέρια μας, γιατί διαφορετικά πολλοί θα κλείσουν τα λουκέτα, θα έρχονται το ένα πάνω στο άλλο τώρα, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να σταθούμε, δηλαδή διαφορετικά πέρα από το να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας να αγωνιστούμε. Τα ζητήματα που περνάνε δεν είναι μόνο τα οικονομικά, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα και από άποψη της ασφάλισης που έχουμε. Είναι οι ακρίβειες, είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας δεσμεύουν και δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα πέρα από το ότι να περιμέναμε το λουκέτο, ας πούμε, να έρθει.